Λίγο πριν το καλοκαίρι, μια οικογένεια ψωνίζει από ένα μαγαζί που πουλάει είδη κατασκήνωσης, δηλαδή ομπρέλες, καρέκλες για την παραλία, μικρές φουσκωτές βάρκες και άλλα τέτοια. Φαίνεται ότι ετοιμάζονται για τις διακοπές τους. Ως τώρα έχουν πάρει κάποια πράγματα από το μαγαζί. Ένα τραπεζάκι με καρέκλες που κοστίζουν μαζί 156 ευρώ, ένα μαγιό που κάνει 30 ευρώ, μια ομπρέλα για την παραλία που κάνει 38 ευρώ, ένα ποδήλατο με τιμή 369 ευρώ και μια φουσκωτή βάρκα που κάνει 399 ευρώ. Τα χρήματα που θέλουν να ξοδέψουν είναι 1000 ευρώ, δεν θέλουν να ξοδέψουν περισσότερα. Τα παιδιά θέλουν να υπολογίσουν πόσα χρήματα έχουν ξοδέψει μέχρι τώρα και αν τους μένουν χρήματα για να αγοράσουν και άλλα πράγματα. Έτσι προσπάθησαν βιαστικά και με το μυαλό να προσθέσουν τις τιμές αυτών που πήραν, αλλά μπερδεύτηκαν. Ένα από τα παιδιά έχει μαζί του ένα κομπιουτεράκι σαν και αυτό που κάνουμε πράξεις. Όμως έχουν χαλάσει τα κουμπιά των αριθμών 7, 8 και 9 και δεν μπορεί να τα πατήσει. Έτσι σκέφτεται ότι δεν μπορεί να προσθέσει ούτε τα 38, ούτε τα 369, ούτε τα 399 ευρώ. Εσύ τι λες? Μήπως υπάρχει κάποιο κόλπο για να βρουν τα παιδιά πόσα χρήματα έχουν ξοδέψει μέχρι τώρα, ακόμα και με αυτό το χαλασμένο κομπιουτεράκι? Ένα πρόβλημα σαν και αυτό θα βρει στο φωτόδεντρο. Λέγεται αγορά ειδών κατασκήνωσης. Αγοράσαμε διάφορα είδη εξοπλισμού κατασκήνωσης που κόστιζαν 156, 30, 38, 369 και 399 ευρώ. Αν είχαμε 1000 ευρώ, πόσα περίσσεψαν? Εδώ βλέπεις και μια χαλασμένη αριθμομηχανή σαν και αυτή που έχει το παιδί στο μαγαζί. Δεν υπάρχουν τα κουμπιά 7, 8 και 9 για να τα πατήσεις. Όμως τα κουμπιά που υπάρχουν, αν τα πατήσεις θα δεις ότι δουλεύουν. Μπορείς να βρεις, χρησιμοποιώντας αυτή την αριθμομηχανή, πόσα χρήματα ξόδεψαν και πόσα περίσσεψαν. Με τη χαλασμένη αριθμομηχανή του φωτόδεντρου, μπορείς να κάνεις πράξεις όπως και με τα κομπιουτεράκια που έχεις στο σπίτι. Κάνε όσες προσπάθειες θέλεις. Μπορείς να τις διαγράψεις και να αρχίσεις ξανά. Πρόσθεσε το 156 με το 30. Με τα κουμπιά που υπάρχουν στην αριθμομηχανή μπορείς. Πάτησε το ίσον για να δεις πόσο βγαίνει. Τώρα μπορείς να προσθέσεις το 38. Το 3 υπάρχει στην αριθμομηχανή, αλλά δεν υπάρχει το κουμπί 8. Χρησιμοποίησε τα κουμπιά που υπάρχουν. Αντί για το 38, μπορείς να προσθέσεις πρώτα 36 και μετά 2. Γιατί 36 και 2 κάνουν 38. Συνέχισε με το 369. Δεν υπάρχει το 9 στην αριθμομηχανή. Μπορείς να προσθέσεις πρώτα 360 μετά το 5 και μετά το 4. Δεν είναι το ίδιο? Τώρα σου μένει να προσθέσεις τα 399 ευρώ. Αλλά δεν έχει το κουμπί του 9. Μπορείς να προσθέσεις 400 αντί για 399. Πάτησε το ίσον για να δεις πόσο βγαίνει. Τελείωσες? Όχι, γιατί πρόσθεσες 400, δηλαδή ένα παραπάνω από τα 399. Αφαίρεσαι ένα. Η αριθμομηχανή έχει και το 1, έχει και το κουμπί της αφαίρεσης. Πάτησε ίσον. Πόσα χρήματα ξόδεψαν? Πόσα περίσσεψαν? Είδες που κατάφερες και το βρήκες? Και ας έλειπαν μερικά κουμπιά από την αριθμομηχανή. Με τη χαλασμένη αριθμομηχανή μπορείς εσύ, οι φίλοι σου και οι φίλες σου να φτιάξετε δικά σας προβλήματα σαν και αυτό. Μπορείτε να τα ανταλλάξετε μεταξύ σας, λύνοντας ο ένας τα προβλήματα που έφτιαξε ο άλλος.
Αν είσαι δάσκαλος ή δασκάλα, ανακάλυψε τη χαλασμένη αριθμομηχανή στο φωτόδεντρο. Βρες τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα με τη χαλασμένη αριθμομηχανή. Χρησιμοποίησε τα όπως είναι ή προσαρμοσέ τα αν θέλεις. Μπορείς να φτιάξεις δικά σου προβλήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριές σου, για την τάξη είτε για να τα αναρτήσεις διαδικτυακά ώστε να πειραματιστούν με αυτά. Φτιάξε προβλήματα και δραστηριότητες για τα παιδιά, ρυθμίζοντας από πριν ποια κουμπιά της αριθμομηχανής θα εμφανίζονται και ποια όχι. Μπορείς να κρύψεις όχι μόνο κουμπιά αριθμών αλλά και κουμπιά πράξεων. Πειραματίσου φτιάχνοντας ένα πρόβλημα και αποφάσισε ποια κουμπιά θα κρύψεις. Ένα πρόβλημα που μοιάζει το ίδιο μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό αν κρύβεις άλλα κουμπιά κάθε φορά. Σχεδίασε προσεκτικά ποια κουμπιά θα κρύψεις. Με τη χαλασμένη αριθμομηχανή στο φωτόδεντρο, μπορείς να δώσεις ευκαιρίες στους μαθητές και τις μαθήτριές σου μέσα από διασκεδαστικά προβλήματα να χρησιμοποιήσουν τις πράξεις, την προτεραιότητά τους και τις ιδιότητές τους ώστε να έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς και αυτές. Βρες το αγορά ειδών κατασκήνωσης, όπως και άλλα μαθησιακά αντικείμενα με τη χαλασμένη αριθμομηχανή, στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, στη συλλογή των μαθηματικών και στην ενότητα της αριθμητικής.